Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε, τα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο, ο Ανδρέας στη δουλειά. Εγώ σήμερα δεν θα μαγειρέψω και έχω το χτεσινό φαγητό, οπότε δεν θέλω να μαγειρέψω σήμερα, αλλά και δεν θα προλάβω. Επίσης, δουλειές δεν θα κάνω, ούτε αυτές, θα μαζέψω τα βασικά τα πάνω-πάνω. Γιατί θα πάω, θα έχω πολλές δουλειές στο υπολογιστή σήμερα, οπότε δεν θα μπορέσω να τραβήξω, θα ξεκινήσω να τραβήξω πιο μετά, όταν θα γυρίσουμε τα παιδιά σπίτι. Οπότε αυτό θα πάω τώρα να κάτσω, να κάνω αυτό που έχω να κάνω, να τελειώσω, για να μην, εντάξει, δεν μπορώ να τραβήξω και δεν έχω τι να σας δείξω. Δεν μπορώ να τραβήξω και δεν έχω τι να σας δείξω. Οπότε αυτό θα βγω λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο να πάρω τα βιβλία του Βασίλη που τα έχω παραγγείλει για τα αγγλικά. Επίσης να παραγγείλω και τα βιβλία της Τόνιας για τα αγγλικά. Για τα αγγλικά δεν ξέρω, μόνο του το χαρτί. Πρέπει να το έχει. Το ξέχασα να τη ρωτήσω. Οχ, πρέπει να έχει και το χαρτί με τα βιβλία των, των γαλλικών να της τα παραγγείλω. Οπότε αυτό. Σας αφήνω τώρα. Πάω να συνεχίσω εγώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και τα λέμε λίγο αργότερα. Σήμερα θα είναι λίγο πιο ήρεμο το vlog. Δεν θα έχουμε μαγείρεμα, δεν ξέρω το απόγευμα μπορεί να κάνουμε κάτι. Αλλά αυτά ούτε ντουλίτσες. Αύριο δεν ξέρω. Θα δούμε. Οπότε φεύγω και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι. Είχα περάσει από το βιβλιοπωλείο που σας έλεγα. Πήραμε τα βιβλία του Βασίλη για τα αγγλικά. Εδώ το αυτό. Και αυτό εδώ, το δεύτερο, οπότε μπορώ να του τα τελείξω, να του τα δίσω για να τα πάρει σήμερα που έχει. Πεντάγραμμο για το Βασίλη τη μουσική, επίσης διάλεξε και η Τόνια πεντάγραμμο. Νομίζω αυτό θα δώσω στο Βασίλη, δεν ξέρω. Τόνια, ποιο θες εσύ, το κόκκινο ή το... το άσπρο, το γκρι. Και πήρε η Τόνια ένα τετράδιο, δεν ξέρω τι το θέλει. Τι το θες αυτό το τετράδιο? Είναι επικοινωνίας. Επικοινωνίας? Ναι. Για να γράφω εγώ κάτι? Κυρία να σου γράφει. Κυρία να μου γράφει email, δεν μπορεί να μου γράφει. Και εδώ ένα φάκελο για το Βασίλη, για τη μουσική. Οπότε... αυτά. Και ένα στυλό πήρε η Τόνια, δεν ξέρω τι το θέλει αυτό το στυλό. Τι στυλό είναι αυτό? Α, έχει πίσω γόμα. Γόμα και σβήνει. Αυτά, πάμε να φάμε το μεσημεριανό μας και τα λέμε αργότερα. Εδώ πάλι είμαστε με το Βασιλάκο. Ραντεβού στα τυφλά. Ναι, Βασίλη. Εδώ κάνουμε μαθήματα, και ανάγνωση, ορτογραφίες. Έτσι το είπα, Βασίλη, εγώ. Γιατί? Γιατί, έλα μου, γιατί. Γιατί, Βασίλη, πάμε. Γιατί. Μαθαίνω και δεν ξεχνώ. Το τις είναι για ένα. Με γιώτα. Το τις με γιώτα είναι για πολλούς. Πολλά βρε, πολλούς. Το τον είναι για ένα, το τον με ωμέγα είναι για πολλά. Περίμενε. Ποια είσαι εσύ? Τόνια με λένε. Τόνια σε λένε. Ναι. Κοίτα λίγο, τι μας έδωσε εσύ. Τι είναι αυτά? Μαθήματα. Τι είναι? Δεν μπορώ. Γελάμε. Τι μας διαβάζει εδώ, Βασίλη? Σταματήστε. Διάβασα το, τι λέει? Μαφι. Τι είναι? Τι είναι, παιδί μου, τι γράφει εκεί? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί έχεις βάλει μακριμάνι και μπλούζα, μπορείς να μου πεις, κρυώνεις? Και δεν καταλαβαίνεις. Το βιβλίο είναι της. Ποιανού είναι? Μαφι. Το ίγιας. Μαφιτρίας. Άντε. Άντε. Εσύ τι κάνεις εδώ? Πήγαινε στο γραφείο σου, σε παρακαλώ, να κάνεις τα μαθήματα. Με ποιο ή βάζεις? Είτε. Μα γιατί μη φωνάζεις, μας τρομάζεις, ε. Βασίλη, πήγαινε να βάλω μια κοντομάνικη και πλούσια. Βλέπω και σε λυπάμαι, Βασίλη. Σίγουρα στο άξονα τα μανίκια. Τώρα άφησα το Βασίλη εκεί να κάνει μόνο του λίγο όσο μπορεί και εγώ ήρθα εδώ να δίσω τα βιβλία των αγγλικών, να του τα φτιάξω, επίσης να το ετοιμάσω το φάκελο με τα με τα τέτοια, με τα της μουσικής. Τι? Τα βιβλία χρειάζονται ντύσιμο.
Όχι, τα δικά σου είναι όλα αυτά. Ναι, δεν χρειάζονται, πρέπει να είναι περιποιημένα, όμορφα. Τα δικά σου δεν τα πήρα, αύριο θα τα πάρω. Πλαστικοποιημένα είναι, αλλά εντάξει, να τα φτιάξω εγώ να είναι ωραία. Οπότε αυτό προς το παρόν, η Τόνια σήμερα χωρώνται να έχει, μας ενημέρωσε ο δάσκαλος ότι... Εγώ και εγώ τέτοια είχα. Ναι, ναι. Γελάς τώρα. Όχι, δεν θυμάμαι μετά αυτό. Γελάς τώρα, εδώ έχουμε και ένα κουπόνι. Μην το δείχνεις αυτό, παιδί μου, μπορεί γιατί... να σου πάρει το κουπόνι. Σιγά, γιατί έχω να το χρησιμοποιήσω, σιγά να μην το χρησιμοποιήσω. Οπότε αυτό κάνουμε εμείς, εγώ προσωπικά. Τι κάνετε εσείς, μανούλες, με τι ασχολείστε? Το μαλλί. Εδώ. Κορίτσι. Έλα. Γιατί? Πήγε κάνει τα μαθήματα. Χωρώντα θα έχετε, όπως σας είπα, μας ενημέρωσε ο δάσκαλος ότι κάτι δεν γίνεται, οπότε θα δούμε. Αύριο κάποιος έχει γενέθλια. Το κορίτσι μου αύριο έχει γενέθλια. Μακα. Τι έγινε? Για έλα εδώ να σε δούμε. Τα έκανε. Μιλάει γαλλικά. Γελάει. Για πες. Έλα καλέ, πες. Για φέρ' το εδώ λίγο. Τι έχεις εκεί, φέρ' το εδώ. Λάβε. Μη το σκόνια. Πού είναι, ποιο? Το πρώτο, τι πήγες? Με δύο κοπές. Με το δικαγιέρ. Ναι, δικαγιέρ. Τετράδιο λεξιλόγιο και γραμματή. Λεξιλογίου. Ελεύ. Ελεύ. Φύγια. Τελείωσε το μάθημα. Είμαστε όλοι. Οπα. Και πάμε στο στεργείο να πάρουμε γλυκά. Και κάποιος αύριο, όπως είπαμε, έχει γενέθλια. Ποιος είναι αυτός, άραγε? Ποιος είναι αυτός? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα? Ούτε εγώ έχω ιδέα. Να πάρουμε γλυκά και για το σχολείο. Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε τώρα, τι μας επιτρέπουν. Είναι μόνο συσκευασμένα, όπως ξέρω. Μόνο αυτά επιτρέπεται. Πάμε να δούμε γενικά τι έχει. Τι γλυκάκια, λογικά, λόγω κατάσταση, θα πρέπει κάπως να τα κάνουν λίγο διαφορετικά, νομίζω. Θα δούμε τι υπάρχει.
ψωνίσαμε στο στεργείο, πήραμε τα γλυκάκια, βασικά Τόνια και Άλεξ ό,τι ήθελε. Δεν ξέρω, πήραμε και κάποια να τα ίδια αυτά που πήρε το σχολείο και το φροντιστήριο, να δοκιμάσει εδώ και η Τόνια και ο Βασίλης. Αυτά, και τώρα πάμε σπίτι, γιατί και ο Βασίλης έχει να μάθει ακόμα την ορτογραφία. Και ο Τόνιας έχει να μάθει. Τι έχει να μάθει, γερμανικά? Για παγωτό, παιδί μου. Έχει παγωτό μέσα. Δεν είναι παγωτό, Βασίλειο. Όχι, απλά ήταν στο ψυγείο και είναι παγωμένο. Δεν είναι παγωτό. Είναι ωραίο όμως. Σε μεγάλο, ωραίο πήρε για το φροντιστήριο, κάτι στρογγυλά. Για το σχολείο πήρε κάτι. Δεν ξέρω, ποιο μικρά. Ποιο τρώω, Τόνια? Αυτό που ήταν για το σχολείο. Α, όχι, το άλλο που είναι για φροντιστήριο. Ωραίο είναι μέσα. Νόστιμο. Και το άλλο μπορείς να μου δώσει ένα, να το ανοίξω, να το δω πώς είναι. Για το σχολείο αυτά πήρε, και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Οπα! Δεν ξέρουμε τι είναι. Θες, Ανδρέα, είναι έτσι με... Ναι, μην τα έχει, τι έχει μέσα. Δεν ξέρω, να το κόψω το. Έχει τέτοιο μάθημα. Α! Ναι. Έχει μπισκότα, έχει αμύγδαλα, έχει καραμέλα, πρέπει να είναι νόστιμο. Μου θυμίζει Snickers. Mm-hmm. Ωραίο πρέπει να είναι. Yeah, ωραίο πρέπει να είναι. Καμία σχέση, έλα. Οπότε αυτό πάμε. Snickers έχει καραμέλα. Έχει καραμέλα, να έχει, τραβιέται. Θέλω να σας δείξω, κοιτάξτε εδώ, τι ήθελε ο γάτος. Εδώ, κοιτάξτε. Και το αρέσει, χαλαρώνει. Θέλει βόλτα, από ψηλά να βλέπει. Όπως σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι τα γατιά θέλουν να είναι ψηλά, να βλέπουν από... Ρε Μάη, σ' αρέσει εκεί? Ο Βασίλης ζήλεψε, θέλει και αυτός, ε. Μάη. Έχεις δύο παιδιά, έχεις και το γάτο ακόμα. Βλέπετε τι θέλει. Αυτός είναι πολύ ζηλιάρης. Έχει απίστευτο χαρακτήρα. Ζηλεύει το Βασίλειο όταν έρθει στον Ανδρέα, ζηλεύει εμένα, τη Τόνια. Μα τι λέει εσένα, Μα. Ναι, δεν είναι ζηλιάρης. Καλό παιδί. Ναι, ναι, πολύ ζηλιάρης είναι. Μάι. Απλά δεν ξέρεις ότι τα γατιά. Δεν ξέρω τα γατιά, δεν είναι όλα τα γατιά, Βασίλη. Αυτός είναι πανέξυπνος. Ναι. Πολύ έξυπνος. Κάτι διαφορετικό. Μάι. Πού είσαι, μωρέ, φάτσα. Ωραία φάτσα. Ωραία φάτσα. Ναι, ναι, δικός μου είναι, δικός μου είναι, ο άντρας μου είναι. Τώρα θα αρχίσει να μου φωνάζει. Μα, δικό μου είναι. Φύγε, φύγε μου, μα. Ναι, θα μου πει, τι, μια φορά μου λέει έτσι νομίζει, συνέχεια μου φωνάζει. Μάι, μάι. Σαν τα μωρά, τι το χτυπάς, μα, ρε, τι. Χαλάρωσε, μια χαρά είναι. Ωραία. Λοιπόν, αποφασίσαμε σήμερα, επειδή δεν τράβηξα πάρα πολύ. Περίμενε, Τόνια. Όπως σας είπα, δεν είχα και πάρα πολλά σήμερα να σας δείξω. Από το πρωί είχα ντουλίτσες. Ναι, βάλα καμία καρτούλα. Έβαλα. Και αποφασίσαμε την Τόνια να διαβάσουμε τα σχόλια σήμερα. Ξέρω ότι το θέλετε πολύ. Εξαιρετικό μαγείρισα. Εξαιρετική μαγείρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Μου γράφετε όλοι ότι ήταν χταπόδι. Δεν ήταν χταπόδι, παιδιά. Ήταν μια μεγάλη σουπιά. Πολύ μεγάλο ήταν. Και ήταν τα τέτοια. Πώς λέγονται, Τόνια? Πώς λέγονται αυτά τα. Πες το. Σούπλτ. Εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ, Τόνια, το είπα στα ρώσικα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λέγονται στα ελληνικά. Οπότε ήταν αυτά. Δεν ήταν χταπόδι, παιδιά. Ξέρω πώς είναι το χταπόδι και ξέρω πώς μαγειρεύεται το χταπόδι. Περίμενα. Τι ωραίο που σε βλέπω να είσαι ο εαυτός σου. Τα βίντεο σου είναι τόσο χαλαρωτικά. Μπράβο, Μαριάννα. Αυτό που κάνεις δεν είναι εύκολο. Να βάζεις κάθε μέρα βίντεο στο κανάλι σου. Τι ωραία οικογένεια που είστε και τι ωραία που μαγειρεύεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε, Τόνια, περίμενε, αγάπη μου. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που κατάλαβες. Α, τον άφησε ο Ανδρέας και φωνάζει τώρα. Ευχαριστώ που καταλαβαίνετε ότι είμαι ο εαυτός μου. Είμαι αυτή που είμαι, δεν αλλάζω στα βίντεο και προσπαθώ να σας δείξω αυτό που κάνω, αυτό που έχω πραγματικά στη ρουτίνα μου. Δεν θέλω να γίνομαι, να κάθομαι να... Εντάξει, δεν βγαίνω αχτένιστη και τέτοιο. Δεν είμαι και πάρα πολύ βαμμένη πάντα και περιποιημένη πάντα 100% έτσι. Επειδή είναι καθημερινά βιντεάκια, δεν μπορείς να είσαι και πάντα τέλεια. Οπότε αυτό... Καταλαβαίνετε ότι δεν αλλάζω στα βίντεο, γιατί ξέρω ότι με βλέπουν και πάρα πολύ
Και πολλοί από αυτοί που με γνωρίζουν, έτσι. Και ξέρουν πώς είμαι στην πραγματικότητα. Τέλειο το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ τα λουκάνικα κοπιτάκια. Και εμένα μου αρέσουν. Και στη Τόνια, τη αρέσουν τώρα, πήρα τα τελευταία, τα τσάκισε. Μαριάννα, είσαι πολύ δυναμική γυναίκα, να είσαι γερή και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και τόσο δυναμική. Μακάρι να είχα περισσότερη δύναμη, παιδιά. Όπου να είναι τα πόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχη συνταγή της τάρτας, μας δίνει ιδέες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως σας είπα, πρώτη φορά την έφτιαξα κι εγώ. Τέλειο είναι. Και ήταν ωραία. Τέλειο? Ναι, την ίδια μέρα το τσακίσαμε. Το πρωί μου να φάγαμε ένα κομματάκι. Είναι καταψυγμένο χταπόδι και δεν γίνεται ποτέ με σπανάκι. Καταρχάς δεν είναι χταπόδι, το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, ο καθένας, και να ήταν χταπόδι, ο καθένας μαγειρεύει όπως του αρέσει, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται ποτέ. Όλα γίνονται, όποιος θέλει κάνει τα πάντα, έτσι και φαύματα. Πάμε, συνεχίζουμε. Γεια σου Μαρία, να είσαι μια καλή νοικοκυρά και μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοφάγωτα τα λουκανικοπιτάκια. Πάμε Τόνια, είναι χταπόδι. Πλοκάπι, πλοκάμι, πλοκάμι. Δεν είναι χταπόδι, παιδιά. Τι να πάτσε, γιατί μου λένε εγώ λίγο χταπόδι είναι. Δεν ήταν χταπόδι, παιδιά σου. Ποια ήτανε. Έλα. Περίμενε. Γεια σου Μαριάννα μου, ωραία και πετυχημένα τα λουκανικοπιτάκια. Θα δοκιμάσω να τα φτιάξω κι εγώ. Φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα μου. Να τα φτιάξει είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι σου πια, είναι χταπόδι. Τι να σας πω, δεν θα το ξαναπώ. Καταλάβατε. Ωραίο βίντεο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον χταπόντι είναι. Εύχομαι καλό φάγητο. Ευχαριστούμε, το φάγαμε. Τέλειο ήταν, ό,τι και να ήταν. Τελευταία μέρα. Δεν μπορώ. Τελευταία μέρα σήμερα και εμείς έχουμε πάρει λουκάνικα. Τα μικρούλια για λουκανικοπιτάκια. Βέβαια δεν είναι αυτά τα κοκτέιλ. Αλλά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα γιατί δεν βρίσκουμε χρόνο να τα κάνουμε τη μαμά μου. Όλα τα μικρά λέγονται κοκτέιλ, έτσι. Τι κοκτέιλ? Ναι, τα λουκανικά και τα μικρά, όλα που είναι αυτά κοκτέιλ, τα μικρούλια, λέγονται κοκτέιλ λουκάνικα. Ποια από το παιδί μου, τα λουκάνικα έτσι λέγονται. Πάμε παρακάτω. Τέλειο βίντεο, πάμε, κάντε τα λουκανικό πιτάκια. Κλήρωση. Ναι, θα τα κληρώσουμε. Τι λέτε, κορονοϊό έχουμε, δεν κληρώνουμε τίποτα. Εντάξει, Βασίλη. Δευτέρα Δημοτικού πάει ο Βασίλης. Ο Μαϊκούλης πλάκα έχει. Το είδατε σήμερα τι πλάκα έχει. Πάμε. Έλα τον Άκο. Όχι τόσο γρήγορα, τζαλίζομαι. Κοιτάω και στην κάμερα να τραβάει να μην τέτοιο. Καλησπέρα Μαριάννα και τα δικά μου τα παιδάκια όλο. Μαμά και μαμά η κόρη μου. Όχι τώρα, αλλά ο μικρός. Τέλεια είναι τα λουκανικοπιτάκια. Φιλιά πολλά. Η μαμά μου κάνει λουκανικοποτάκια μόνος στη σειρένα. Να τις πάω να μαζί. Όχι λουκανικοποτάκια, λουκανικοπιτάκια βρε. Κοίτα εδώ. Εκεί έτσι γράφει. Ναι, εγώ πιο κάτω νομίζω διαβάζει εδώ. Εκεί έτσι έγραφε, ναι. Λουκανικοπιτάκια σου. Βλέπουμε τα βίντεο σου κάθε μεσημεράκι πριν ξεκινήσει η Βικτόρια τα μαθήματα. Θα χαρούμε πολύ αν διαβάσει το μήνυμά μας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα. Καλό διάβασμα σε όλα τα παιδιά. Φιλιά. Φιλιά, Γιώτα μου. Φιλιά και στη Βικτωρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε που σας αρέσουν τα βιντεάκια μας και τα βλέπετε. Πάμε, κυρία Μαριάννα μου, καταπληκτικό βίντεο. Το φαγητό σας κλασικά υπέροχο. Ό,τι φαγητό και αν φτιάξει είναι καταπληκτικό. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε σχολείο λόγω αυτής της κατάστασης που σας είχα πει τότε. Τώρα ρεύμα. Σας είχα πει τώρα. Ρεύμα και νερό έχουμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλά του κόσμου. Εμείς θα συμβεί ποτέ τίποτα, να είστε όλοι υγιείς. Να μη σας. Μη σας συμβεί. Εμείς θα συμβεί, εντάξει δεν πειράζει, μάλλον έχει κάνει λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά και κρίμα που έχει γίνει αυτό. Εντάξει, από αυτό δεν μπορεί να, αυτό δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε. Οπότε αυτά, πάμε. Μπράβο Βασίλη. Να είναι όντως χταπόντι, ναι χταπόντι είναι, τι να σας πω. Υπέροχα σαν κρουασάν, γίνονται πολύ πρωτότυπο, μπράβο σου. Φιλιά πολλά σε όλους, φιλάκια και από εμάς. Είσαι τέλεια, love you. Επίσης, ποιο κινητό έχεις, please, απάντα μου. Samsung έχω. Είσαι πολύ καλή μαγείρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς δεν είχαμε σχολείο λόγω κορονοϊού. Όπου να είναι, δεν θα έχουμε και εμείς σχολείο. Όλοι θα καθόμαστε σπίτι. Βασίλη, μην κουνάσαι, παρακαλώ. Τέλειο βίντεο, όπως πάντα. Είστε μια υπέροχη οικογένεια. Σας φιλώ, φιλά πολλά επίσης. Καλή εβδομάδα σε εσάς και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Χταπόντι, νομίζω είναι, όχι σου πια.
Αχ, μας φάγατε με το χταπόντι, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Χταπόντι, νομίζω είναι όχι σου πια. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. Πόσο χρονών είμαι, Τόνια? Είσαι... πόσο είσαι? Ναι? 39 είσαι. 39 χρονών είμαι. Ωραίο βίντεο, τα λιγουρεύτηκα όλα αυτά. Πολλές μαγειρικές, πεινάμε. Γιατί πεινάτε, παιδιά? Μαγειρέψτε κάτι να φάτε. Νόστιμα φαίνεται, λογονικό πιτάκι. Καλή Δευτέρα. Βασίλη, με κουνάς, αγάπη μου. Και εμείς σπανακόριζο φάγαμε χθες και σήμερα. Καλημέρα, Τρίτη. Καλή, και εμείς και χθες και σήμερα σπανακόριζο φάγαμε. Γεια σας, γεια σας. Τέλος. Ναι. Αυτά ήταν τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που γράψετε πολλά σχόλια. Σήμερα αυτό ήταν το βλογκάκι. Οπότε εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας. Πώς κρύβεται εκεί από πίσω? Σταμάτα, μωρέ, να μπαίνει. Φιλάκια πολλά, τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι. Μια! Γεια σας, καληνύχτα. Γεια.